Και επειδή πήρε την έγκρισή του και την άδειά του να μας πει δύο λόγια. Μιλάει πολύ λίγο. Είναι πολύ μικρό. Πονάει πολύ από ό,τι κατάλαβα. Και όλοι καταλαβαίνουμε τον πόνο του, πόσο μεγάλος μπορεί να είναι. Να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε, γιατί εγώ έτσι που τον άκουσα και αυτό, έχει μια παγωμένη στάση, όπως γίνεται συνήθως στην απώλεια εγώ γάμου και στο πέρα. Ναι. Να τον ακούσουμε παρακάτω. Πήρα να δω πώς είναι τα παιδιά. Τα παιδάκια φύγανε και τα δύο. Αλήθεια μου λέτε. Ναι, πήγαν και τα δύο σήμερα, εχθές. Ήταν στο νοσοκομείο ακόμα, δεν είχαν βγει, σωστά. Ναι. Πώς κατέληξαν. Καταλήξαν, σαν ανακοπή. Πότε θα γίνει κηδεία. Δεν ξέρω, πρέπει να φτιάξουν κάποια χαρτιά και όλα αυτά και δεν ξέρω ακόμα. Σας είχαν ενημερώσει για τη σοβαρότητα της κατάστασης ή απλά επιδεινώθηκε. Επιδεινώθηκε. Γόγα μου, τον βλέπεις πόσο κοφτός είναι στην κάθε του λέξη. Είναι στο πρώτο στάδιο που το σοκ παγώνει. Και εκεί μπορεί να μιλήσω για κάποια πρακτικά θέματα και νομίζουμε ότι δεν νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά είναι σαν να βρίσκεται μετέωρος. Παγωμένος, μετέωρος, όπως ακριβώς είναι ένα σοκ που παθαίνουμε με μια πολύ σοβαρή κατάσταση στη ζωή μας. Έτσι και αυτός αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν το πιστεύει. Είναι το πρώτο στάδιο. Είναι το γιατί σε μένα. Σιγά έρχεται το γιατί σε μένα. Η ωραία απάντηση είναι για όλους τους ανθρώπους, όχι για αυτόν μονάχα, γιατί όχι σε μένα. Και εγώ έχω και ένα άλλο μυστικό που τώρα δεν θέλω να το πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά που έμαθα μέσα από αυτό να επεξεργάζομαι και να διαχειρίζομαι αλλιώς την αλήθεια και είναι, κι αν μου συνέβη και αυτό, εκεί. Αυτή η μαγική φράση, εκεί, εμπεριέχει όλη μας τη ζωή.